Τις προοπτικές που διανοίγονται στον ενεργειακό τομέα με την υπογραφή του Μνημονίου Συναντήληψης για τον τερματικό σταθμό στο Βασιλικό αλλά και την απόφαση του Ισραήλ για εξαγωγή μέρος φυσικού του αερίου ανέλησαν από την εκπομπή του Αντένα Μέρα Μεσημέρι με τον Κυριάκο Πομιλωρίδη, τέσσερις πρώην υπουργοί εμπορίου, Νίκος Ρολάνδης, Αντώνης Μιχαηλίδης, Αντώνης Πασχαλίδης και Νεοκλής Σιλικιώτης, χαιρέτησαν μεν την υπογραφή του Μνημονίου, επέμειναν δε στο θέμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του τερματικού. Είναι ένα μνημόνιο αυτό το οποίο υπεγράφει, ασφαλώς βάζει τις βάσεις χωρίς αμφιβολία, αυτό που έχει πει και ο νυν υπουργός, και μετά από αυτό πρέπει να ακολουθήσει συμφωνία. Στο μεγαλεπίβολο αυτών και καθοριστικής σημασίας έργων, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου θα έπρεπε κατά ανάγκη να την έχει η Κυπριακή Δημοκρατία για πολλούς καλούς λόγους. Στα επόμενα βήματα της Λευκωσίας για αξιοποίηση των ενεργειακών της αποθεμάτων και εξασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης για κατασκευή του τερματικού στάθηκε ο κύριος Πασχαλίδης, ενώ ο κύριος Σιλικιώτης επέμεινε στην αξιοποίηση της ΚΡΕΤΙΚ. Πρέπει και ξέρω ότι υπάρχει μέσα η δυνατότητα, νομικά κατοχυρωμένη η δυνατότητα να μπουν μέσα και νέοι παίχτες, πρωταγωνιστές, Κινέζοι, Ρώσοι, οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. Στο μοντέλο αυτό πρέπει να συμμετέχει σαν ένας από τους ιδιοκτήτες. Θα ρωτήσει κάποιος, από πού θα βρούμε τα χρήματα? Μα τα χρήματα εγγύηση είναι τα κοιτάσματα μας. Κοινή ήταν τέλος η θέση ότι τα κυπριακά κοιτάσματα από μόνα τους είναι αρκετά ώστε να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του τερματικού υγροποίησης.